Hello everybody. Ναι, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσει το βίντεο, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που βλέπετε αυτό εδώ το βίντεο μέχρι και αύριο, 1 η ώρα το μεσημέρι, έχουμε 42% έκπτωση στη MyProtein με το κωδικό DATLILY. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει, είναι σχεδόν 50%. Η MyProtein είναι μια εταιρεία με είδη αθλητικής ένδυσης, βιταμίνες, πρωτεΐνες, συμπληρώματα, το μπλουζάκι μου θα με ρωτήσετε σίγουρα μετά, το παντελονάκι μου. Και το βρακάκι είναι, αλλά δεν το έδειξε. Θα σας έχω links κάτω στην περιγραφή και φυσικά, αν έρθετε στο Instagram τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, θα βρείτε stories με τα αγαπημένα μου. Οπότε σας περιμένω εκεί. Τώρα, όπως θα έχετε δει από τον τίτλο και το thumbnail, σήμερα δεν είμαι μόνη μου. Βασικά ποτέ δεν είμαι μόνη μου, είναι ο Ντί εδώ πέρα πάντα. Αλλά σήμερα είμαστε τρεις. Είναι και ο Λούφι εδώ. Σήμερα είμαστε τέσσερις, γιατί έχουμε και το Φίλιππο εδώ, κύριοι και κύριοι. Ο Φίλιππος να περάσει στο πλατό. Και έσαι και μια καρεκλίτσα. Να κάνουμε όλοι ένα χειροκρότημα για το Φίλιππο. Να πούμε ότι φοράμε το ίδιο χρώμα, ε! Και δεν συνεννοηθήκαμε καθόλου. Δεν έχω βάλει πράσινο. Το σχένω με το πράσινο, αλήθεια. Και λέω σήμερα μορελέ. Και εγώ! Εγώ δεν το σχένω το πράσινο, αλλά είπα και εγώ μορελέ. Φοράμε ίδιο χρώμα, κοίτα να δει. Βέβαια, εγώ είμαι χειμώνα και εσύ σε καλοκαίρι. Κοίτα τα, ναι! Εγώ πρέπει να πουλήσω κιόλα, Φίλιππε! Έχει παγώσει. Όχι, έτσι είναι το πόδι μου. Θα σου κάνω το τεστ που κάνω σε όποιον έρχεται σε αυτό το κανάλι. Θέλω να δω αν ξέρει κάθε πότε ανεβάζουμε σε αυτό το κανάλι. Ξέρω. Πότε? Κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 2. Από μακριά. Ευχαριστώ. Ρε, δεν το ξέρει πάντα κανείς. Οπότε. Για να δεις ποιους καλείς στο κανάλι σου. Εμείς εδώ σε αυτό το κανάλι ανεβάζουμε κάθε Κυριακή και Τετάρτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε για να μην χάνετε τα επόμενα μας βίντεο, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να χτυπήσετε το καμπανάκι και να έρθετε να μας βρείτε στο Instagram για να συμμετέχετε στα επόμενα διαδραστικά μας βίντεο. Κάνουμε πάρα πολλά από αυτά. Λίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Εγώ πότε ανεβάζω βίντεο? Κάθε Σάββατο. Όχι, ποτέ δεν έχω ανεβάσει Σάββατο. Ούτε μία φορά δεν έχω ανεβάσει Σάββατο. Θα σου πω. Ανεβάζεις Τρίτη. Ωραία. Δύο φορές ανεβάζεις. Μπράβο. Ναι. Και Πέμπτη. Λα όχι, τελειώσαν οι μέρες, αυτά. Παρασκευή. Δεν είχε μείνει κι άλλη. Έχει ανέβει βίντεο και στο κανάλι του Φίλιππου, να ξέρετε. Όπου σας λύνουμε τα ερωτικά σας δράματα, αυτό δεν θα κάνουμε. Ναι. Εμείς σήμερα εδώ. Ανεβάζουμε. Έχουμε το δεύτερο επεισόδιο με τις ένοχες απολαύσεις σας. Αν θυμάστε καλά, σας είχα πει ότι καμιά φορά καλύτερα είναι να μην ξέρεις. Και πάει συγκεκριμένα για αυτή τη θεματολογία αυτή η ατάκα. Οπότε πριν ξεκινήσουμε, θα σας κάνω το σωστό disclaimer να μην τρώτε όσο βλέπετε αυτό το βίντεο. Θα μιλήσουμε για ιδιαστικά πράγματα. Εντάξει, μπορεί κάτι να είναι ιδιαστικό. Δεν συμφωνώ σε κάτι τέτοιο. Εσένα, ποια είναι η ένοχη απόλαυσή σου? Να βλέπω στο YouTube hauls. Αλλά που να έχουν, να μην είναι αντρικά hauls, να είναι με γυναικεία ρούχα, να μην έχω να πάρω τίποτα από αυτό το haul. Και να είναι έτσι 2 ώρες haul και να λένε α, αγόρασα αυτό, τη φούστα. Και απλά εγώ να κοιτάω έτσι. Και να μην καταλαβαίνω τι λέω. Γιατί χαλάς το χρόνο σου όμως? Χαλαρώνει πάρα πολύ να βλέπω. Ας χαλαρώνει. Με χαλαρώνει. Πάμε στην πρώτη ένοχη απόλαυση που μας ήρθε. Διαβάσεις εσύ, είσαι καλεσμένος. Είσαι πολύ καλή. Ευχαριστώ. Έχω Νάνη. Εδώ θα μιλάς. Είναι ένα μαξιλαράκι το οποίο δεν θέλω να το. Δεν το πιστεύω ότι έχω πεινέ σε αυτό το βίντεο. Είναι ένα μαξιλαράκι το οποίο δεν θέλω να το πλύνω. Το έχω 3 χρόνια και από μπλε έχει γίνει γκρι καφέ. Για εμένα έχει την πιο ωραία μυρωδιά του κόσμου. Είμαι 22 χρονών και το έχω πάρει και σε διακοπές με το αγόρι. Φαντάζομαι ότι χώρισε. Το συχαινόταν βέβαια και όλο το πέταγε κάτω από το κρεβάτι. Εγώ το ξανομάζευα και το μύριζα. Ρε, άκουσε με λίγο. Έχει βάσει όνομα, το λέει Νάνι. Α, το Νάνι είναι το μαξιλαράκι. Μαλάκα, παίζει να είναι το πιο βρωμερό μαξιλάρι ever όμως. Δηλαδή, το έχει πλύνει πόσες φορές? Καμία. Το έχω 3 χρόνια και από μπλε έχει γίνει γκρι καφέ. Και δεν θέλω να το πλύνω. Είναι αυτό που κοιμάσαι και σου τρέχει το σαλάκι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αν το δεις αυτό το βίντεο, πλύν το. Θα συνεχίζει να είναι ακόμα το αγαπημένο σου μαξιλάρι. Μπορείς όμως να το πλύνεις. Μα έχει αποκτήσει αξία επειδή μυρίζει έτσι. Αυτό της αρέσει. Γι' αυτό είναι ένοχη απόλαυση. Αγόρι μας λέει ότι μου αρέσει όταν κατουράω να πατάω το καζανάκι και να πρέπει να προλάβω να τελειώσω το κατούριμα πριν σταματήσει να τρέχει. Και εγώ το έχω αυτό! What? Τέλειο είναι αυτό! Πριν προλάβει να σταματήσει το νερό από το καζανάκι, το βλέπω ανταγωνιστικά. Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Και εγώ κάνω αγώνες. Με το καζανάκι. Το κατούριμά μου με το καζανάκι. Δηλαδή, την ώρα που νιώθω ότι θα τελειώσω, πατάω το καζανάκι και είμαι σε φάση μακάρι να προλάβω να μαζέψει το καζανάκι πριν.
Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο. Και το έστειλε ο Φίλιππος, λέει. Από ψεύτικο προφίλ. Πρώτον, θα σου πω δύο πράγματα σχετικά με αυτό. Το ένα είναι ότι δεν δίνεις το περιθώριο σε όλο το νερό που θα πέσει να πάρει το τσίσι σου κάτω. Δεύτερον, δεν ξέρω αν έχεις δει σε slow motion βιντεάκια όταν τραβάς το καζανάκι, ότι πετάγονται εκατομμύρια βακτήρια. Από το καζανάκι. Από το splash που γίνεται με το καζανάκι, πετάγονται εκατομμύρια βακτήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι και την οδοντόβουρτσά σου, γι' αυτό θέλει καπάκι η οδοντόβουρτσα. Τα οποία όλα αυτά τα βακτήρια, τόσο καιρό που κάνεις ανταγωνισμό με το καζανάκι, πάνε στη μαλαπέρδα σου. Γιατί? Γιατί πετάγονται από τη λεκάνη και έρχονται. Καλά, έχουν πάει στο στόμα μου. Παντού πάνε. Τώρα μετά από αυτό θα σταματήσει να το κάνει αυτό, να ξέρει. Θα πατά καζανάκι και θα τρέχει να φύγει από την τουαλέτα. Γιατί εγώ έτσι είμαι από τώρα. Άρα, άμα κλείσει όμω το καπάκι τη τουαλέτα. Ναι, αλλά δεν γίνεται να συνεχίσει να κατουρά. Ναι, και να έχει τραβήξει το καζανάκι. Κατάλαβε. Θα ήταν πολύ fair. Όταν πηγαίνω στο σπίτι κάποια φίλη μου και πάει στην τουαλέτα, εγώ ψάχνω τα συρτάρια τη. Αυτό, αγάπη μου, λέγεται creepy, κρύπουλα, στόκερ, τρομακτικό τύπο. Δεν λέγεται ένοχη απόλαυση. Σκέψου να έχει ένα τέτοιο φίλο και να μην το ξέρει. Σκέψου να έχω ψάξει εδώ τα συρτάρια σου όσο ήσασταν μέσα. Εγώ ήμουν πάντα μαζί σου, δεν είσαι άφησα ποτέ. Πάντα μαζί μου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θεωρείται ένοχη απόλαυση, αλλά παρακολουθώ μία YouTuber η οποία με εκνευρίζει full, με κριντζάρει απίστευτα, αλλά παρόλα αυτά της έχω κάνει subscribe και δεν χάνω βιντεάκια της. Είναι ένοχη απόλαυση αυτό. Σε παρένθεση δεν εννοώ εσένα προφανώς. Μήπως εννοεί εσένα. Τώρα πάρ' το δικό σου. Γιατί ρε μαλάκα, γιατί... Εδώ κάτω. Α, ρε μαλάκα, συχαίνομαι με την Τάτη Λουλή και αυτό το κανάλι γενικότερα. Κάθε φορά που βγάζω το ταμπόν μου... Fuck. Το μυρίζω. Και αυτό μου ήρθε σε πολλές εκδοχές και με τη σερβιέτα. Λοιπόν, με την κολλητή μου, μας αρέσει να κλάνουμε. Έλα ρε μαλάκα, έχω έρθει σε πολύ λάθος βίντεο. Και να μυρίζουμε η μία την κλανιά της άλλης και κερδίζει αυτή που θα σου κάψει τη μύτη. Εσύ μου είπες ότι ήθελες αυτή τη θεματολογία, δεν θέλω. Είχες ποτέ κάτι τέτοιο? Τι λέμε, παιδιά! Θα κινήσει ολόκληρο. Τι αν είχα, κάτι τέτοιο με κάποιον φίλο σου. Να. Ρε, όχι, όχι. Εγώ γενικά. Τώρα οι subscribers που είναι. Μπορεί να με κράξουν, αλλά εγώ γενικά δεν μπορώ καν να ακούω αυτή τη λέξη και δεν μπορώ καν να τη λέω. Μου φαίνεται πάρα πολύ ντροπή. Τώρα φέραμε τον Φίλιππο που κάνει βίντεο με μποφίλιου. Ναι, ναι. Δηλαδή που έχει ένα επίπεδο το κανάλι. Ούτε καν! Δεν έχω επίπεδο. Αλλά αυτή τη συγκεκριμένη λέξη μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Λά, α πούμε, λέω ταμπον, δεν με νοιάζει. Η συγκεκριμένη αυτή λέξη που ξεκινάει από κλ και τελειώνει σε ο. Κλανιά, Φίλιππε. Λοιπόν, για να χαλαρώσω, βλέπω στο YouTube βίντεο που βγάζουν πόρους, μαυράκια από το πρόσωπο. Δοκίμασε το, λέει, μπορεί να σου αρέσει. Κοίτα, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί μπορεί, είναι τόσο... Satisfying. Ναι, 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 satisfying, που μπορεί να χαλαρώνεις, δεν σε συνειδητή, να μου το χαβλιάζεις. Γενικά δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά μας αρέσει να βλέπουμε να βγαίνουν πράγματα από το ανθρώπινο σώμα. Όχι να μπαίνουν, Φίλιππε, να βγαίνουν. Εκτός από τη γέννα. Αυτό δεν μπορώ να το βλέπω να βγαίνει. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά. Υπάρχουν βίντεο στο YouTube που σου δείχνουν πώς. Εντάξει. Υπάρχει βίντεο στο YouTube. Που δείχνει μια γυναίκα να γεννάει στη λίμνη μόνη της. Στη λίμνη μόνη της. Έλα! Α, ήθελα τόσο να το κάνω αυτό. Σε αυτό το κανάλι. Ξέρω ότι πολλοί το θεωρούν ιδιαστικό, αλλά κάνω crack σχεδόν σε όλα μου τα κόκαλα. Εγώ. Ναι, εντάξει τώρα. Εμένα δεν με ιδιάζει αυτό και καλά. Κάνω crack σε ό,τι κόκαλο έχω πάνω μου. Φίλιππε, αυτό το κάνεις. Λοιπόν, στο τελευταίο βίντεο που ανέβηκε, σε κάποιο λεπτό, στο 3:20 νομίζω, κάνω έτσι και δεν το είχα πάρει καν χαμπάρι. Και μου το γράψατε εσείς και το κατάλαβα το κάνω. Δεν το ήξερα. Ρε, τι κάνεις? Δεν ήξερα να το κάνω και τώρα ξέρω ότι έχω ένα κρυφό ταλέντο. Λοιπόν, ένοχη απόλαυσή μου είναι να βάζω επίτηδες στενάχωρα τραγούδια ή ακόμα. Εγώ! Ή ακόμα και βίντεο τα οποία θα με κάνουν να κλάψω γιατί μου αρέσει. Εγώ! Λοιπόν, αλήθεια! Το κάνεις. Φουλ, ξέρω ότι αν ακούσω από φίλου θα πέσω πάρα πολύ ή αν δω κάποια συγκεκριμένα βιντεάκια και. Όντως μπορεί επίτηδες να βάλω, να ακούσω και μετά είμαι απλά και κλαίω. Ναι, και να νιώσω ότι παίζεις σε ταινία. Ναι. Ειδικά ναι, σε αυτοκίνητο. Το ζω. Είχα όταν πήγαινα γυμνάσιο τις Παρασκευές που έπαιρνα μία φίλη μου και της έλεγα πάμε να κλάψουμε. Και πηγαίναμε, αλήθεια, ναι, και πηγαίναμε σε ένα δωμάτιο κάθε Παρασκευή και κλαίγαμε. Ναι, αλλά βάζατε μουσική ή απλά. Ναι, α, πηγαίναμε μουσική. Και. Ναι, της έλεγα. Πήγαινα την έπαιρνα και της έλεγα πάμε να κλάψουμε. Και πηγαίναμε, η Παρασκευή ήταν για το κλάμα. Ρε, να σου πω κάτι, είναι λυτρωτικό το κλάμα πάντως. Δεν το ξέραμε, ξέρεις τι καλό που κάναμε στον εαυτό μας. Κάνει καλό αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, δεν σας ρίχνει γενικά. Μετά βγάζεις ό,τι έχεις μέσα ναι. Το διώχνεις και μετά δεν έχεις κάτι άλλο να ξεσπάσεις. Μετά βγαίνεις έξω άλλος άνθρωπος. Ισχύει, είναι λυτρωτικό το κλάμα, δηλαδή μην το κρατάτε μέσα σας.
Κλάψτε ρε παιδί μου με την ησυχία σας. Έχω νιώσει πολύ πιο άσχημα να νιώθω άσχημα και να μην μπορώ να το εκτονώσω με κλάμα. Παρά όταν κλαις. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Αυτό δεν μας φάνηκε περίεργο. Ωραία. Ένα από τα 100. Ή απλά έχουμε ψυχολογικά. Ή σε κάποιον άλλο θα φαινόταν περίεργο. Ισχύει. Ή απλά έχουμε ψυχολογικά. Α! Να, εγώ. Να βλέπω supermarket hauls. Ναι. Αυτό το basic, το αδιάφορο, το content. I love it. Δηλαδή, σ' αρέσει να λέει πύρα, σφουγγαράκι για τα πιάτα, καινούριο. Ναι. Εδώ σου λέω, μου αρέσει να βλέπω hauls που έχουν γυναικεία ρούχα που δεν πρόκειται ποτέ να τα αγοράσω, αλλά μου αρέσει, είναι satisfying να βλέπω κάποιον να βγάζει πράγματα. Και χαίρομαι με που έχει αγοράσει τόσο πολλά. Ναι. Λέω, μπράβο, είδες. Πάνε καλά τα οικονομικά του. Και έχει αγοράσει τόσα πράγματα. Και εγώ με βλέπω. Είσαι βοηθάει με τη δική σου λίστα. Αυτό το χρειάζομαι κι εγώ. Πάρε λίγο να το ξεχάσω. Δεν θέλω να βλέπω πράγματα που μπορεί να μου χρειάζονται. Γιατί μετά θα αγχωθώ, λέω. Πρέπει να το αγοράσω κι εγώ αυτό. Αυτό είναι 2D. Για πες το. Μπορώ να το διαβάσω εγώ, μου δίνεις το ελεύθερο. Βεβαίως. Ωραία, γιατί αυτό είναι το στίγμα που έχεις αφήσει σε αυτή την ανθρωπότητα. Μου έχει στείλει η κοπέλα, μυρίζω τη μασχάλη του αγοριού μου χωρίς σταματημό και χωρίς καμία ντροπή. Άρη, αν το βλέπεις αυτό, έχεις την καλύτερη μασχάλη στον κόσμο. Όταν ο Απολλώνιος μιλάει, κάτι ξέρει. Αυτός ο Άρης έχει δει σίγουρα βίντεό μας, έχει τρίψει όλα τα έπιπλα του σπιτιού του με τη μασχάλη του. Πλέον η κοπέλα έχει φάει επιθετικό μάρκετινγκ της μασχάλης του αγοριού της. Έκανε στο influence, ισχύει. Σίγουρα. Έχει γίνει μία. Νιώθω ότι ο Άρης, τον λένε, ο Άρης έχει κάνει προπαγάνδα τη μασχάλη του στην κοπέλα. Σίγουρα. Και πλέον δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τέλος πάντων. Όχι, παιδιά, είναι hack. Πολλά από αυτά ταυτίζομαι. Ναι. Σ' αρέσει και σαν η μασχάλη. Ναι. Όταν ο Ντί μιλάει. Πλέχτηκε η τρίχα στο μονόπετρο. Προβλήματα. Τα προβλήματα μιας μέλουσας παντρεμένης γυναίκας, Θεέ μου. Παιδιά, αυτό ήταν, τελείωσε αν δεν το καταλάβατε. Έχουμε γυρίσει και στον Φίλιππο, έχει ανέβει χθες το βίντεο του. Να πάτε να το δείτε. Εμείς θα τα πούμε ξανά την Κυριακή. Να μην ξεχάσετε να πάτε να τσεκάρετε τη My Protein. Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εμείς. Bye! Μπήκε το δάχτυλό μου μπροστά. Δεν πειράζει. Πολύ ωραίο δάχτυλο.